Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Δευτέρα 30 Μαρτίου και είμαστε και απόψε μαζί σας στην αθλητική, πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα στην εκπομπή «Ο Γιώργος Σφύριξε». Και περνάμε στα κυριότερα θέματά μας. Όλες οι λεπτομέρειες και τα παραλυπόμενα από τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στο Ισραήλ. Εκλεκτοί καλεσμένοι στο στούντιο αναλύουν το μεγάλο παιχνίδι και μας δίνουν τις εκτιμήσεις τους για το μεθαυριανό αγώνα στο Παγκρίτιο. Ένα βήμα πριν το Final Four του μπάσκετ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Παυλοθανάσης Γιαννακόπουλος μιλάνε για τους αγώνες με τη Ρεάλ και τη Σιένα και αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές για τις καθοριστικές συναντήσεις. Ακόμα, εκλεκτοί σχολιαστές αναλύουν και σχολιάζουν με το μοναδικό τους τρόπο τα πάντα όλα στην πολιτική και αθλητική επικαιρότητα. Ποιοι έκλεισαν και ποιοι άναψαν το Σάββατο βράδυ τα φώτα. Ο Γιώργος Σουφλιάς αποκαλύπτει τι έφαγαν, τι ήπιαν και ποιος πλήρωσε το λογαριασμό στο περίφημο γεύμα με την Τώρα. Ακόμα, αποκλειστικά το πρώτο μήνυμα του Ομπάμα μετά την ανακήρυξή του ως Μεγαλέξανδρου. Μαζί μου βέβαια πάντα ο δικός σχολιαστής σόουμαν Γιώργος Τράγκας για την καθημερινή του θεατρική παρουσία. Μην το χάσετε, παραστάσεις περιορισμένες. Και βέβαια ένα ντοκουμέντο, ένα βίντεο σοκ. Η συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό κύριο Κώστα Καραμαλή στο Μέγαρο Μαξίμου που τόσες και τόσες συζητήσεις προκάλεσε για τα περί κουρασμένου Πρωθυπουργού. Τι ακριβώς υπόθηκε, τι κρύψαμε, τι πλασάραμε στον κόσμο, γιατί το πλασάραμε και τι έδειξαν τα αποτελέσματα στο τελευταίο τεστ κοπόσεως του Πρωθυπουργού. Αυτά και άλλα πολλά αμέσως τώρα στην εκπομπή «Ο Γιώργος Σφύριξε». Εντάξει, Χατζηνικολάου, ακούσαμε και που λέτε παιδιά χτες, ακούς βίζα για τα γάνη. Χθες Κυριακή πάω στο γήπεδο να πάρω κυριακάτικες εφημερίδες. Οι μισές έδιναν αυτοκίνητα και άλλες μισές μετρητά. Άσε μου λέει περιπτερά, ο άλλος που κέρδισε το αυτοκίνητο την προηγούμενη εβδομάδα, μου το έφερε προχθές για σέρβις στον Ατάλο, τα πάντα όλα θα πούμε εδώ πέρα. Κοίτα τι έγινε χθες σε Πολυχρονίδη. Ένας φίλος μου όργωσε την Αθήνα και αγόρασε όλες τις εφημερίδες μοίρας μετρητά. Και τι έγινε, κέρδισε. Τι έφαρε, κοίτα, πάθες. Ναι, λίγο. Είναι πρόσχε εκεί τα καράτα, εκεί τα Θεσσαλονίκη. Κέρδισε τόσα που του έστειλαν απευθείας να πληρώσει την έκτακτη εισφορά. Την άλλη εβδομάδα οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν με ένθετο ATM. Μάλιστα. Είχαμε όμως και τον αγώνα της Εθνικής με το Ισραήλ. Ναι. 1-1. Ναι. Και παραλίγο 1-2 στο τέλος με τον Χαριστέα και τη μεγάλη ευκαιρία στο Ισραήλ. Ελά, μη μανάβει τώρα, ρε Κεσάρη, εκεί πέρα. Μάθα να σιδερώσει το πουκάμισό σου με τον Χαριστέα. Μανάβει τώρα. Τι μα και ξεμά και μαμούνια. Μη μανάβετε τώρα εκεί πέρα και δύο από τη Κοστέλο. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Πέσανε πάνω οι Ισραηλοί σταυρόχρηστοι και τον αγκαλιάζαν στο 92 εκεί που έκοψε την μπάλα που πήγαινε στον Γκέκα να κάνει το 2-1. Τώρα τα έχουμε πει αυτά, ρε. Του Χαριστέα πρέπει να του κάνει μήνυση η FIFA για την μπάλα που παίζει και ο Τσιτσάνης με τον Βαβακάνη να του κάνει μήνυση για τον Μπουζούκι που παίζει. Στον Κιάδα, ρε, απέλαση, ρε, απέλαση. Ωραία, κύριε Νίκο, θα μας τα πείτε αυτά αναλυτικά αργότερα. Ρε, γαργάρες μαλαντώνερο να κάνεις, πόσο και τώρα, έτσι. Να κάνω, Ναι, okay. Ναι, για ανοίξω λαιμό σου, σαν την Τόνα Εντανάσου να γίνει τρασέξου. Σαν την Τάνα. Ναι, για λέγε. Αργότερα θα μας τα πείτε αυτά, έχουμε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Η συνομιλία Καραμανλή είπε το γνωστό, εάν χάσω φεύγω. Ντροπή, ρε, ντροπή, μη μανάβετε, τε προπονητής πόντης εθνικής στο περιφερειακό δεν λέει αν χάσω φεύγω. Αλλά το γύρισε από χθες στη Ζάγκηθο και είπε ότι είναι στην πρώτη γραμμή. Αλλά δεν μας έπεισε. Περπάταγε πιο αργά και από τις χελώνες καρέκα, καρέκα. Τι να λέμε. Καρέτα, καρέτα. Τι? Καρέτα, καρέτα λέγομαι. Εντάξει, ρε Ξερολίδη, Πολυχρονίδη εκεί πέρα παλώμα. Με την καρέκλα, καρέκλα πρέπει να τον πάρουμε. Κουράστηκες κύριε. Όχι στο σπίτι σου, στον Κεράδα κύριε, να γλετώσουμε. Απέλαση. Καλώς ήρθες. Κύριε Πρόεδρε, καλώ σα βρήκα. Κύριε Πρόεδρε, Κώστα με λες. Τι γίνεται, Νικόλα, πώς θα πας? Κώστα, είμαι πολύ κουρασμένο. Σέρνομαι. Το πρωί στο ραδιόφωνο, μετά στην εφημερίδα, το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων. Δεν είναι ζωή αυτή, τι Κώστα. Παιδί μου, Όπως τα λέω, Κώστα μου, και είπα στον Κουρί να μεταφέρει τον Άλτερ στα βόρεια προάστια για να γλιτώσω τουλάχιστον τις μετακινήσεις. Δεν μπορεί ένα Χατζη Νικολάου να πηγαίνει στον Μπουρνάζι. Δεν είναι δυνατό. Στον Μπουρνάζι, Καλά τα Σαββατοκύριακα, δεν ξεκουράζει. Τα Σαββατοκύριακα παίζω τένις με τον Άκη Παυλόπουλο. Κάθεται και χάνει ο Παυλόπουλο στο τένις για να μην χάσει τη θέση του στο δελτίο. Μη σε κουράζω όμως με τα δικά μου. Εσύ τι κάνεις, Κώστα μου, για πες μου, πώς τα κουράζεις. Και εγώ είμαι πολύ κουρασμένος. Τρώω σουβλάκια και παίζω προ. Για όλα τα άλλα διαφορώ. Τρώω σουβλάκια και παίζω προ. Με έχει κουράσει πολύ το PlayStation. Φαίνεται από τα μάτια. Θα παίζω μέχρι τις επόμενες εκλογές και μετά σκέφτομαι να το παρατήσω. Θα παρατήσει το PlayStation. Αυτή είναι επίσημη δήλωση. Μπορώ να τη γράψω στη Real News αύριο κιόλας, Γράψει να μου, σαν πως δεν διαβάζει κανείς. Την εφημερίδα σου όλη την αγοράζουν για να κερδίσουν τα αυτοκίνητα. Και σε λίγο βλέπω να μοιράζεται λεφτά εσύ και γένα. Λεφτά να μοιράσω εγώ ποτέ, Κώστα μου, μην το λες. Ποτέ μη λες ποτέ. Εγώ θες αγόρασα 30 Real News. 30. Τσίφους. Πρώτα έπαιρνα λαχεία και έπαιζε κανένα λότο. Τώρα τα κόψα και αγοράζω εφημερίδες. Καλό τζούγκο και η εφημερίδα, αλλά πολύ χαρτί, ρε παιδί μου. Αλήθεια, Νίκο, γιατί δεν βγάζει την εφημερίδα σου σε σχήμα λαχείου. Ή ακόμα καλύτερα να την κάνει σαν το ξυστό. Να την ξύνουμε για να δούμε αν θα κερδίσουμε το αυτοκίνητο. Κώστα, ο τύπος περνάει δύσκολες μέρες. Εγώ είχα πει πως δεν θα βάλω προσφορές στην εφημερίδα μου και πως θα επιμείνω στη δημοσιογραφική ύλη. Αλλά το αγωνισμός είναι σκληρός και αναγκάστηκα να ενδώσω στις προσφορές.
Φταίτε όμως και εσείς οι πολιτικοί που δεν μας δίνετε ειδήσεις. Δώσε μου λοιπόν μια καλή είδηση και εγώ θα την κάνω πρώτο σέλιδο. Θα την βάλω με οχτάστηλο, παχιά γράμματα. Πρώτη κόρη. Εγώ από σένα περιμένω να μάθω τι γίνεται εκεί έξω. Κώστα, τι θα κάνεις αν χάσεις εκλογές, ας πούμε. Θα πάω σπίτι μου. Γιατί όλο αυτό τον καιρό που ήσουν, δηλαδή, και το ξέραμε. Σπίτι μου ήμουν, αλλά τώρα θα πάω και επίσημα. Ωραία. Μπορώ να γράψω στην εφημερίδα πως αν χάσεις εκλογές θα παραιτηθείς, ε? Τι λες? Και το γράφεις. Άλλωστε το έγραψα πριν από λίγο καιρό το Ποντίκι και ο Λεύθερος Τύπος και δεν έδωσε σημασία κανείς. Άμα επιμένεις από το Δελατόρα και το Ποντίκι, σώθηκες. Την άλλη φορά θα του στείλω προκήρυξη να το καταλάβει. Εγώ θα το γράψω πιο ωραία. Θα γράψω πως σκέφτεσαι να παραιτηθείς επειδή είσαι κουρασμένος, Κώστα. Αυτό λέω. Γράψεις να γράψω. Θα παραιτηθώ επειδή είμαι κουρασμένος από το PlayStation, έτσι. Α, το βλού, μην μας κάψουν κιόλας. Τι κουρασμένος είναι, χεσμένος είναι. Καλησπερίζω τα βόδια, βόδια, μοσχάρια, Καραμαλαίος και Παπανδρέος δεν θέλατε. Να, πάρτε την εξίσωση συντάξεων κι εσείς, κυράδες μου. Γιατί δεν είναι μόνο οι άδες βόδια και μοσχάρια και γελάδες, είστε κι εσείς προβατίνες. Να, αρνάκια. Πάτε και ψηφίζετε με κλειστά μάτια και μετά κλαίτε στα κανάλια μας φίνα τη σύνταξη. Θα δουλέψω 15 χρόνια ακόμα και άλλα τέτοια φερδρά και χάμερ πι. 150 χρόνια για να δουλέψετε, να τιμωρηθείτε. Έτσι που στηρίζετε Καραμαλαίους και Παπανδρέους. Πρώτα θα πεθάνετε και μετά θα βγαίνετε συνταξιούχοι. Βόδια, κυρίες και κύριοι. Και κλαίτε που καθυλώνονται οι συντάξεις. Μιλάτε για κεφαλικό φόρο και άλλα καρακιόζηλίκια. Ού να μου χαθείτε. Να, να, βρωμερά υποκείμενα. Χαλαζία, σκριθαράκι στα μάτια να πάτε σαν τους Κρήτονες. Τυχεροί είστε που δεν φορολογούν τη μαγεία που σας δένει. Βλαμμένα ρέοι και λιθαρέοι. Τι περιμένετε δηλαδή, ρε μοσχαροκεφαλές, να σας δώσουν λεφτά, να σας φτιάξουν τη ζωή. Ποιος μωρέ, τα καθιζήματα, η μούργα, η σαπίλα, η σαβούρα που σας κυβερνάει, τα σαράκια. Θα σας αφήσουν να πάτε να ψοφίζετε σαν τα σκυλιά, μας και καθαρίσει ο τόπος. Γιατί αφήσατε, κυρίες και κύριοι, αφήσατε ένα λεβέντι, ένα άγιο, ένα ήρωα εκτός βουλής. Θέλατε τους κατεργαραίους, τους ομολογουραίους, τους γιωμαραίους, τους αρουραίους, τους ζημιενσαραίους, τους βατοπεδαραίους, τους βοντανοφωναραίους και τους αλυταραίους. Φάτε σκατά τώρα, σκατά και κουάδεας. Φάτε την κουάδα του Κωστάκη. Αυτός θέλει τεστ κοπόσεως και εσείς τεστ, θα το έλεγα τώρα, θα έβαζα μπιπ τεστ, μα... χρειάζεστε, θα έλεγα. Βόδια και αγελάδες. Μου ανέβηκε η πίεση, κυρίες και κύριοι. Συναντήθηκα, λέει, και το κουφάλογο σουφλιάς με την τώρα στο Χίλτον και έφαγαν. Στο λαιμό να τους κάψουν αυτά που έφαγαν. Στο λαιμό! Κυρίες και κύριοι, απόψε έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Πεχοδέ, τον κύριο Γιώργο Σουφλιά. Πουλιά! Κύριε Σουφλιά, σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Ναι, και εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Τρέμη. Είναι η μεγάλη μου τιμή να είμαι στο δελτίο του ΜΕΚΑ που έχω ιδιαίτερους δεσμούς. Κύριε Σουφλιά, ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη συνάντησή σας με την Ντόρα Μπακογιάννη στο Χίλτον. Ναι, Γύπτον, τσάι. Να, πίνω εδώ. Καλό είναι. Για το Χίλτον σας μιλώ. Ναι, σε μένα μιλάτε. Δεν υπάρχει και κανένας άλλος. Ό,τι λέω από εδώ και πέρα θα απευθύνεται μόνο σε εσάς. Μπακλαμάς είπατε, τι. Ναι. Ναι, ακούω. Ναι, δεν βλέπω όμως να προχωράει τώρα αυτή η συνέντευξη. Ναι. Κύριε Σουφλιά μου. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, τι είπατε. Δεν βλέπω, λέω, να προχωράει αυτή η συνέντευξη. Μια χαρά θα πάει η συνέντευξη. Αυτό το ακούσατε. Όλα τα ακούω, όλα τα καταλαβαίνω, αλλά κάνω το κουρόιδο και σου παίρνω. Πώς το έλεγε η αθάνατη Ρίτσα Σακελαρίου, ε? Ιστορία μου, αμαρτία μου. Κύριε Σουφλιά. Ναι. Ναι. Γιατί συναντηθήκατε με την Ντόρα Μπακογιάννη στο Χίλτον? Ποιο, Χατζηγιάννη, χέρια ψηλά. Γιατί συναντηθήκατε στο Χίλτον, πείτε μου. Ναι, για να φάμε, για να φάμε. Ναι, ναι. Φεύγαμε μαζί από το μαξί μου και λέω στην Ντόρα, δεν πεταγόμαστε εδώ κοντά στο Βυζαντινό να φάμε κάτι γιατί πεινάω σαν λίγους. Και μου λέει τώρα, πάμε ρε Γιουργή Κουφάλουγου, γιατί από την πολλή δίαιτα έχει κολλήσει το στομάχι μου στην πλάτη μου. Ναι, 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 αλλά οι κακές γλώσσες. Γλώσσες. Οι κακές γλώσσες, κύριε Σουφλιά, μην κάνετε πως δεν ακούτε. Κουτόπλα, Λένε πως δεν πήγατε με την κυρία Μπακογιάννη στο Χίλτον για να φάτε, αλλά για να μαγειρέψετε. Χειρέψετε, για να μαγειρέψετε. Ναι, απαντήστε μου λοιπόν. Φάγαμε λοιπόν από το πιάταρνάκι καρέα με κρούστα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, τι κρούστα ήταν αυτή, τι κρούστα. Βέρα κρούστα. Αποκείμενο και κόλιανδρο. Πράσινες ελιές, αρακά, ντύπα από αγκούρι και γιαούρτι με σαλάτσα αρνιού. Α, με νηστίσιμα τη βγάλατε, βλέπω. Το πολιτικό μενού, τι περιείχε. Το πολιτικό μενού, τι περιείχε. Μετά χτυπήσαμε και από δύο μπράουνις για να στανιάρουμε. Ναι. Κύριε Σουφλιά, ναι. Θα μου πείτε επιτέλους τι συζητήσατε με την κυρία Μπακογιάννη. Τσιλιγιάννη. Τι συζητήσατε. Με τον Γραντήρα, εδώ που λέει στον Αλφα. Ελάτε, πείτε μου τι συζητήσατε. Ναι, πια.
Ναι, ναι, με την κυρία Μπακογιάννη. Τι είπατε. Ναι, κυρία Τρέα, με στην πολύ περίεργη. Επίσης, θα έπρεπε να ξέρετε ότι όταν τον τρώνε δεν μιλάνε. Κύριε Σουβλιά μου, όταν τρώνε δεν μιλάνε. Αλλά ένας Ιαπωνέζος τουρίστας τηλεφώνησε στη ρεσεψιόν του Χίλτον και ρωτούσε τον ρεσεψιονίστ τι σημαίνει διαδοχή. Τι? Διαδοχή. Εσείς τι έχετε να πείτε. Ένα χιδίο το πείτε. Ένα χιδίο. Πείτε μου τι σημαίνει διαδοχή. Τι ξέρετε γι' αυτό. Ναι. Έχουν να πω από αυτού του Ιαπωνέζου τουρίστας. Είναι πολύ αδιάκριτου. Είχε στήσει αυτή και μας κατασκόπευε. Σας κατασκόπευε. Ναι. Αυτός ο Ιαπωνέζος έμενε στο δωμάτιο 524, στον πέμπτο όροφο του Χίλτον. Τον ξύπνησαν οι δουλοφονάρες της Ντόρας, κύριε Σουφλιά μου. Μπόρας. Είχε καταιγίδα, σκόνια από την Αφρική. Εγώ δεν άκουσα τίποτα. Το μόνο που με είπε τώρα ήταν που ο πατέρας μου έφυγε τη υγεία και μακροημέρευσε. Πού, μην ξαναλέτε κάμι Μητσοτάκη με τι καπρολεπτικό ρε παιδιά. Αλλά... Λοιπόν, ο Μητσοτάκη δήλωσε. Λοιπόν, είναι αυτή ρε πολυχονίδη, σαν τον Παριγουάη τη ρε φαρικίτα. Κάνε ένα λατό νερό καρκάρε. Τι να κάνω, ρε. Σαν τον Καραβέλα, τον Νίκο μιλάζ εκεί πέρα, ρε. Δεν παίζει με Ινδιανικά. Έλα, έλα μαύρο άλογο με άσπρα και λάδα. Okay. Ο Μητσοτάκη δήλωσε ότι σαν εγνήσιο κριτικό θα είναι μεθαύριο στο γήπεδο στο Ηράκλειο για τον αγώνα τον επαναληπτικό παιδί. Του ρε, του απέλασε από την Κρήτη ο μαύρο κάτω. Έχουμε καιρό όμω μέχρι την Τετάρτη. Πείτε μα για τον πρώτο αγώνα στο Ισραήλ. Έκανε εγκλήματο ο Γερμανός. Τι να λέμε ρε Κεσάρι τώρα, Κεσαριανή, που ακούστηκε ο Γερμανός ο πονητής να μην έχει δουλέψει κοντά στο Χάπελ, στο Βαϊσβάιλερ. Βαϊσβίλερ. Στο... καλά, πες το και έτσι πραγματογνώμονα, Κεσάρι. Έλα τώρα από τις καραβίδες με το φάδερ στην Κεσαριανή. Αλλά δεν μπορεί, κύριε, εσύ 90 χρονών να είσαι προπονητής στην Εθνική και αν μην είναι, ας πούμε, ο Αναστόπουλος. Ο Αλτερνατόρ είναι Ταλιατέλε. Κάτι ρε Χάγκε, κάτι σόλιτ έχουμε φέρει 300 χρόνια το ποδόσφαιρο πίσω στην Τουρκοκρατία. Δώσε μου εμένα Ριβάλντο, δώσε μου Πουρέ, δώσε μου Μπαμπακόσπορο, Μπαμπακίτα όπως λέγεται και δίνω 4 γκολ σε κάθε ομάδα. Τι να σας πω ρε παιδιά. Με πατσαλί, καλτσά Σοφιανόπουλο έπεσα και παλίγο να βγάλω έξω τη Λιόν. Δεν τα λέω καλά. Δεν τα εξηγώ καλά ρε και Σαρόπολη Χονίδη, Φαρεγκετίδη, Λεβραχνιανίδη. Και βάζει στο Ισραήλ ρε Χάγκε στον άξονα το μοιραίο λάθο. 3 βαρικό καλού παίκτε. Δέλα πίσω, Τζιόλι στο κέντρο, Χαριστέα μπροστά. Γερά παιδιά και βαριά κόκαλα, εντάξει. Αλλά εμείς δεν τους θέλουμε για σούπα να ρουφήξουμε τα κόκαλα, για μπάλα τους θέλουμε. Και ξέρεις κύριε Ρεχάγκελ, ότι ένας είναι αυτός που ξέρει το άθλημα στο Ισραήλ. Ο Μπενταγιούν. Μπενταγιούν. Εντάξει, ρε ακαδημαϊκή πολυχονή, δεν είπα και Μπενταγιούν. Κύριε, δεν μπορεί να μην φυλάς το καλύτερο παίκτη του αστέρι στη Λίβερπουλ. Τι να πούμε τώρα. Μιλάει και συζητάει με την μπάλα άνθρωπος. Βάλε κύριε Γερμανέ Ρεχάγκελ πάνω του Βεντούζε στις 4 παίκτες να το φυλάνε. Εδώ 5 φυλάνε το Λιάγκα. Πώς τον αφήνεις μόνο τον καλύτερο παίκτη του να αλωνίζει, δεν τα λέω καλά. Δεν τα εξηγώ καλά, ρε και Σαρόπολη Χρονίδη, Φαρεγκιτίδηδε. Τα πάντα όλα θα πούμε εδώ πέρα, ρε και Σαρόπολη Χρονίδε. Μην με κοιτάτε έτσι, εντάξει. Θα κάνω διάλειμμα κοπελιά για τα κάνει. Τι έπαθε. Πάμε για κατούρημα τώρα. Έλα, πάμε για κατούρημα και είμαστε πάλι εδώ. Κυρίε και κύριοι, έχουμε μαζί μα τον Παναγιώτη Γιαννάκη, το δράκο του ελληνικού μπάσκετ που θα μα μιλήσει για τον κρίσιμο αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Αλήθεια, κύριε Γιαννάκη, γιατί σα αποκαλούν δράκο? Με λένε δράκο, κύριε Πολυχρονίδη, γιατί από μικρό παιδί στα τσιμεντένια και στο ασφαλτο να είπα τη νίκη, αστά την άλλα για την νίκη. Παλεύαζα δράκο και συνέχιζα να παλεύω σαν δράκο στα ευρωπαϊκά παρκέ. Μια ζωή παλεύω για το ελληνικό μπάσκετ. Μα καλά κύριε Γιαννάκη, δεν σας το είπα για να σας στεναχωρήσω. Συγγνώμη. Δεύτερο σας κύριε Πολυχρονίδη. Είμαι πολύ στεναχωρημένος γιατί οι προσπάθειές μου δεν εκτιμήθηκαν όσο έπρεπε από τον κόσμο. Μα τι λέτε τώρα, οι Έλληνες πίνουν νερό στο όνομά σας. Δεν ξέρω αν πίνουν νερό στο όνομά μου. Αλλά δεν με ψήφισα ανάμεσα στους 100 πιο μεγάλους Έλληνες. Μα δεν είστε ούτε φιλόσοφος ούτε πολιτικός. Γιατί ο Γκάλης είναι φιλόσοφος, γιατί ψήφισαν τον Γκάλη και εμένα, όχι γιατί, πείτε μου, πείτε μου. Τώρα τι να σας πω κύριε Γιαννάκη, δεν ξέρω, δεν μου λέτε καλύτερα για τον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης που είναι και το θέμα μας. Συγκινημένος λεπτό να θυμάμαι έναν αγώνα του Άρη με τη Ρεάλ που έχω βάλει 25 πόντους και ο Γκάλης είχε βάλει 35. Κάτι να βγάλουν με ένα MVP του αγώνα, έβγαλαν τον Γκάλη, το δασίτριχο, τον Αργουδιάρη. Μα λογικό, αφού είχε βάλει περισσότερους πόντους από εσάς. Ναι, αλλά 18 πόντους του Γκάλη είχα πει μετά από δικές μου ασίστ. Είχα πέσει 9 φορές με αυτοδυσία στο παρκέ σαν τον Καραγκούνη για να κλέψω την μπάλα και να δώσω τον Γκάλη να τη βάλει στο καλάθι. Και γιατί δεν τη βάζετε εσείς την μπάλα στο καλάθι? Αφού μου πεσμένο στο παρκέ και έπρεπε να δει πώς θα την έβαζα στο καλάθι. Ο Τυραμόλα είμαι.
Κύριε Παυλοθανάση Γιαννακόπουλε, πολλά παίζονται στον αυριανό αγώνα με τη Σιένα μετά την ήττα στο Άκα. Άκουσε, περίμενε, μου Δημητάκη, πιο βλέπω σε ειδικά. Και χαίρομαι που έχει και το όνομα του γιού του Δημητάκη. Γι' αυτό σε αγαπώ πολύ. Όμω πρόσεξε με. Τίποτα δεν παίρνετε αύριο. Τίποτα. Ο Παναθυνακό αδικό όμιλο με του αδερφού Γιαννακόπουλου, τον Παύλο και τον Θανάση, τον Παυλοθανάση δηλαδή, έχει την ομάδα, έχει δυνατότητε αλλά και τι καραχίδε να γίνει όχι με μία αλλά με δύο νίκε από την Ιταλία. Και να πάμε μετά να κοντοκαλούμε, να κοντοδίουμε και να κοντοξεσκίσουμε στο Final Four. Αυτή η ομάδα μας περιμένει στον ημιτελικό. Τον Ολυμπιακό. Πώς να σε περιμένει, Δημήτρη. Τι λέξει αυτέ που χρησιμοποιεί. Να μην ξαναπεί ομόλογα. Έχει και το όνομα του γιού μου, του Δημήτρη Δημητάκη. Και γι' αυτό σε αγαπώ ιδιαίτερα. Έτσι, πράγμα. Μα τι έκανα. Δεν θέλω να ακούσω το όνομα αυτή τη ομάδα. Έτσι, παιδί. Του Ολυμπιακού. Μην το ξαναπεί αυτό, παιδί μου, Δημητάκη. Βάλει μυαλό. Δεν υπάρχει αυτή η ομάδα. Δεν υπάρχει μυαλό. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Η κόκκινη ομάδα δεν υπάρχει. Είναι αυτά που λέει Δημητάκη. Μόνο πράσινη αλήθεια, Δημητάκη. Το άξιο παιδί μου. Μόνο πράσινη αλήθεια. Μόνο πράσινη αλήθεια. Και θα βγάλω και τη σωστία εδώ. Να σε ευχαριστώ. Έχουμε ψηλά εδώ πέρα την κρεβέτα. Μότο μου. Ο Άντερσον Γκονζάκα στο 51 είναι ο σκόρερ. Πάντως, Κώστα, αν γράψω πως μου δήλωσες ότι σε περίπτωση ήτας θα παραιτηθείς επειδή είσαι κουρασμένος, σε βλέπω να κερδίζεις και τις επόμενες και τις μεθεπόμενες εκλογές. Κύριε Νικόλα, να με ψηφίσουν για να με εκδικηθούν. Για να με βλέπουν άλλα 4 χρόνια να μην κάνω τίποτα. Άδεια ξύς πόσο κουραστικό να μην κάνεις τίποτα. Κώστα, θα σε ψηφίσουν για να μην βγει τώρα. Αν παραιτηθείς εσύ, το πιο πιθανό είναι να πάρει τη θέση σου η Μπακογιάννη. Προκειμένου να μην βγει η Μπακογιάννη, θα σε ψηφίσουν και οι Πέτρες εκλογές. Και η Παπαρίγα εσένα θα ψηφίσει. Και ο Παπανδρέου ακόμα. 80% θα πάρεις. Θα ξεπεράσεις και το θείο σου ακόμα. Δεν τότε που το. 1974 το δίλημα ήταν Καραμαλής ή τάγκς. Τώρα είναι Καραμαλής ή Ντόρα. Αμήλικτο δίλημα. Οι περισσότεροι Έλληνες προτιμάνε τα τάγκς από την Ντόρα, Κώστα μου. Φαίνεται πως ήρθε και η δική μου σειρά να κυβερνήσω. Καιρός ήταν. Ο Καραμαλής κουράστηκε επιτέλους και το δήλωσε καθαρά. Στην επόμενη δημοσκόπηση δεν πρέπει να ρωτάνε ποιο είναι ο πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός, αλλά ποιο είναι ο πιο ξεκούραστος για πρωθυπουργός. Εδώ που τα λέμε, κι εγώ έχω κουραστεί. Κουράστηκα να περιμένω. Πότε θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός, πότε θα γίνω κι εγώ μάνα. Κανονικά έπρεπε να συμφωνήσουμε με τον Καραμαλή να κάνει αυτός μια θητεία ως πρωθυπουργός, να κάνω εγώ την επόμενη και μετά ξαναγινόταν πρωθυπουργός ο Κώστας. Έτσι θα εναλλάσσονταν τα πρόσωπα και δεν θα βαριόταν και ο λαός. Άλλο είναι να έχεις 8 χρόνια πρωθυπουργία Καραμαλή και άλλο να αντισπάσεις ενδιάμεσα με ένα Παπανδρέου. Ελάτε βόδια, εδώ είμαι! Εκτός των άλλων που σας έφαγε η περιέργεια, τι είπαν ο Κωστάκης και ο Γιωργάκης που περπάτησαν μαζί την 25 Μαρτίου. Προσέξτε με, κυρίες και κύριοι. Περπάτησαν, βέβαια, μεγάλη είδηση. Περπάτησαν, κυρίες και κύριοι. Λες και είναι τα μωρά που μπουσουλάνε. Στράτα, στρατούλα. Λες και έκαναν κατόρθωμα. Λες και περπάτησαν πάνω στην Ερυθρά Θάλασσα, κυρίες και κύριοι. Σαν τους Ναζωραίους. Και η αγωνία τι είπαν, μεγάλο γεγονός, ναι, τι είπαν, πω. Ο Βασίλη Λεβέντης και πάλι θα σας πει τι είπαν. Θα παρακαλέσω τον σκηνοθέτη Ένωση Κεντρών, τον κύριο Μανώλη Αγγελάκη, να ρίξει το βίντεο να ακούσουν τα βόδια και τα μοσκάρια τι είπαν οι κυρίες και κύριοι δύο κολοσσοί πολιτικοί. Γιώργο, οι άβεσοι θέλανε αύριο που μας λένε να περπατάμε έτσι δίπλα-δίπλα. Καμαρώσα. Τους άφω κανονικά άλλους. Ντροπή, να! Εμείς είμαστε ο Παπανδρέου και ο Καραμαλής και αυτή ο λαός. Η πλέμπα. Έσχος, μας υποτιμάνε, να! Και ξέχασαν όλα τα προβλήματα. Το είδε κάνει και ο πατέρας μου, θυμάσαι τον έλεγαν ο Ντροπή! Να βγάλεις ένα επίδοτο κι εσύ. Για λέγε. Ο Μουσαντένιος. Αχα, μου αρέσει. Καραμαλή. Ναι, κύριε Σεκύρη, συνθλίβομαι με αυτά που λέτε. Υπάρχει ο μαθαλός στον Έλληνα. Κουφιοκεφαλάκηδες. Τελέω να κυβερνάω αυτόν τον λαό και να τον πηδάω. Εγώ να δεις τι θα τους κάνω. Τους παλιολιγούρδες αυτούς. Να μας πηδήξουν θέλουνε, να! Ήταν παιδιά, έχωσα να αλλάξω με συζήτηση τάχα. Μαλακή περιέργεια θα τους φάει. Ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ, να! Έμεινα να πούμε σε μαλακίες, ναι. Τι λέγαμε λοιπόν, να, Μουσαντένιος ο πατέρας σου. Όχι, Μουσαντένιος εγώ. Συντένιος ο πατέρας. Οι Ντάλτονς, να κύριε Σεκύρη. Δεν πειράζει. Ο χοντρός ο καραφλός, να! Κυβερνάω εγώ, θα συνεχίσει και τις μαλακίες. Πάμε τώρα να χαιρετήσουμε και τους μαλακίες. Να ποινικοποιηθεί η γραβάτα αμέσως. Η Σιέν γραβάτα. Να τους πάρουν μέσα στο Μαντρίτη. Γεια σου Νικητά. Γεια σου Μίχα, τι κάνεις. Καλά, όλα καλά. Πάω. Ποιο αυτοκίνητο δικό μου, Κώστα. Πάρε αυτό που λέω. Αυτοκίνητο του μάρανε. Νεκροφόρο να του πάρει. Να, Θεέ μου συγχώραμε. Αυτά είπαν και άλλα πολλά βόδια που θα σας τα δείξει ο Βασίλης Λεβέντης αργότερα. Να τους βάλουμε όλους αυτούς τους αρπαχτοεισπρακτορέους, τους λαμογιολιγουρέους σε ένα καράβι και να τους κόψουμε
Όχι αυτό που φαντάζεστε, να τους κόψουμε την αποχέτευση. Να μην πνιγούν από το νερό. Να πνιγούν από το σκατό τους. Να πεθάνουνε. Βοθρίλα. Βοθρατζίλα να πεθάνουν βρωμερά και τρισάθλια όπως έζησαν. Να πήξουνε στην πατάτα, κυρίες και κύριοι, βόδια και αγελάδες. Μέχρι και τον Παπαδρέου ψηφίζετε. Ο ένας είναι κουρασμένος και ο άλλος βαρεμένος. Ο Γιώργος βαρεμένος. Ού να μου χαθούνε. Ού, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να μιλήσω με το λαό, παρακαλώ. Πρόεδρε, τι κάνεις? Είμαι ξεκούραστος, πετάω. Σε είδα, πρόεδρε, στην επέτειο της 25ης Μαρτίου. Περπατούσες δίπλα στον Καραμαλή την ώρα που βγαίνετε από την εκκλησία. Έτσι όπως έβλεπα, ρε πρόεδρε, με το ωραίο στο παράστημα και με το μουστάκι σου, ήσουν αυτιστός ο Καραϊσκάκης, λεβεδιά ήσουνα. Γι' αυτό περπάτησε δίπλα στον Καραμαλή, για να μπορέσει ο λαός να κάνει τη σύγκριση. Καραϊσκάκης, ε! Ναι, πρόεδρε, ο Καραμαλής δίπλα σου ήταν σαν τον Κολοκοτρώνη. Η περιφέρειά του είναι πιο μεγάλη και από τη δικιά μου. Κολοκοτρώνης όνομα και πράγμα. Αλήθεια, πρόεδρε, γιατί περπατούσες αργά? Περπατούσα αργά γιατί ο Καραμαλής είναι κουρασμένος, ξέρετε, και δεν ήθελα να τον προσπεράσω. Δεν είναι σωστό, αυτός είναι ο πρωθυπουργός ακόμα. Οπότε έπρεπε να περπατήσω στο δικό του ρυθμό. Είναι απλό, έτσι, simple. Θυμάμαι τον πατέρα σου, πρόεδρε, τότε στα τελευταία του που έσαιρνε τα βήματά του. Μπροστά πήγαινε ο πατέρα σου και πίσω του σέρνονταν καμιά εικοσαριά νέοι. Δεν τον περνούσε κανείς ένδειξη σεβασμού. Πάντως, πρόεδρε, τους εντυπωσίασες που βγήκες μαζί με τον Καραμαλή από την εκκλησία. Δεν το περίμενε κανείς. Για να πω την αλήθεια, είχαν ελπίδα πως ο Καραμαλής θα πέσει από τα σκαλιά της εκκλησίας. Έτσι θα έβλεπαν όλοι εμένα να στέκομαι αγέροχος και δίπλα μου τον Καραμαλή να σέρνεται κατάμαχα σαν σκουλίκι. Αν έπεφτε ο Καραμαλής, θα το κάναμε τηλεοπτικό σποτ στις ευρωεκλογές, ε! Ο πρώτος. Γεια σας, κύριε Γεωργίου. Γεια σου, πώς σε λένε? Μάνο. Τον κόλο σου πιανώ. Αμάν, κύριε Γεωργίου, με αυτά τα σεξιστικά σας αστεία, παρελκόμενα της γενιάς σας. Της γιαγιάς σας. Τέλος πάντων, εγώ είμαι σκεπτόμενος φίλαθλος και δεν τα τρώω αμάσιτα όσα λέτε. Δεν μου λες, Μάνο, γιατί πήρες? Ήθελα τη γνώμη σας για το κλείσιμο των φώτων προχθές. Μάλιστα, μάλιστα. Εσύ, Μάνο, είσαι στα φωτά? Βέβαια. Πόση ώρα? Μία ώρα. Και μετά τι έκανες? Τα άναψα πάλι. Εσείς τι κάνατε αυτή την ώρα? Άναψα όλα τα φώτα στο σπίτι και έκλεισα την τηλεόραση. Γιατί? Γιατί κλάνε το γατί. Γιατί δεν κάνω αυτό που μου λένε οι άλλοι. Την τηλεόραση την έκλεισες, Μάνο? Όχι. Γιατί? Πώς θα βλέπα τον αγώνα? Να τους λοιπόν ο κλασικός, ο μαλάκας, ο οικολόγος ο Έλληνας. Δεν ξέρω ούτε έναν που να έκλεισε τα φώτα και να έκλεισε την τηλεόραση. Μα να χάσουμε, κύριε Γεωργίου, τον αγώνα Ισραήλ-Ελλάδας. Και τι σου οικολόγος είσαι, ρε. Δεν μου λες κάνεις οικονομία στο νερό? Ούτε σταγόνα νερού χαμένη. Και το καζανάκι δεν το αφήνει ένα μήνα να τρέχει. Πού το ξέρετε αυτό, κύριε Γεωργίου? Μου το είπε ο υδραυλικός που κάλεσε η γυναίκα σου. Α, γνωρίζετε τον υδραυλικό, ε? Όχι, τη γυναίκα σου. Μπαίνει κάθε βράδυ εδώ. Μαγκά, άμα χαλάει το καζανάκι, να το φτιάχνεις αμέσως, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Με το λογαριασμό, ε? Όχι, με τον υδραυλικό και τη γυναίκα σου. Λέει, κύριε Γιώργο. Τι λέω, ρε, μαζί είναι τώρα, τη αλλάζει τα φώτα. Μια διακοπή κάνει, μια ώρα και άντε πάλι από την αρχή. Και τι να κάνω, ρε Γιώργο? Όταν είσαι σπίτι, όλα τα φώτα αναμένα και τούβλο στο καζανάκι. Αν και εσύ τέτοιο τούβλο που είσαι, κάνεις για τον ίδιο σκοπό. Γιώργο, με έριξες ψυχολογικά. Φίλε, άσε τα ψυχολογικά και τα γυναικολογικά σου τώρα, γιατί κάποιος άλλος ρίχνει τσάπου. Άσε τα τηλέφωνα και ψάξου. Και πού είσαι? Σβήσε τα φώτα τώρα. Μισό. Τα έσβησα, Γιώργο. Άναψε τα πάλι. Τα άναψα. Ξανασβήστα. Το έκανα. Αλλά γιατί όλα αυτά? Γιατί, ρε μαλάκα, οικολόγοι Έλληνα, κάνετε ό,τι σας λένε οι άλλοι και δεν κάνετε εσείς αυτό που πρέπει κάθε μέρα, ρε. Γιώργο, κλείνω, έρχεται η γυναίκα μου. Φίλε, κοίτα από το παράθυρο. Βλέπεις ένα κόκκινο αυτοκίνητο? Ναι, δικό σου είναι. Μην πάθεις blackout. Του υδραυλικού είναι. Γεια σου, φίλε οικολόγοι, ο επόμενος. Μεγάλη μορφή ο Γιώργιο, την άλεμε τώρα, ρε και σαριπερδόντιος. Και που λέτε, παιδιά, συνεχίζω. Δεν επιτρέπεται ο αγώνας αυτός να φτάνει στο 90. Τον καθαρίζει από το 3 λεπτό. Εγώ κράτησα 85 λεπτό με δούρο μέσα στη λεωφόρο, με φύσα σε ταρίδα αριστερά, δεξιά και το δούρο να σφυρίζει στο 89.
Μια και είπα σε Ιταρίδη, πολύ πεσμένο τον είδα προχτές. Πώς έγινε έτσι, αγνώριστο. Ήταν τόσο αργό σε μια κατεβασά στο πρώτο ημιχρόνιο που ξεκίνησε πίσω από τη σέντα και μέχρι να την περάσει είχε αλλάξει η ώρα και είχε γίνει θερινή. Στο δεύτερο ημιχρόνιο, ακόμα χειρότερα τα πράγματα, κοπελιά. Ρουγαρίδη με το Σεϊταρίδη. Παίρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή και μέχρι να περάσει τη σέντρα έχει αλλάξει μόδα 4 φορές. Με φανέλα που άρχισε την επίθεση και με φανέλα Αντίντας την τελείωσε. Δεν τα λέω καλά. Δεν τα αξιώ καλά, ρε Κεσάρο Πολυχρονίδη, Φαρικητίδη. Τα πάντα όλα θα πούμε εδώ πέρα. Τα πάντα όλα. Θα πρέπει όμως να αφήσουμε για λίγο του Σεϊταρίδη, κύριε Αλέφαντε, και να περάσουμε σε ένα βίντεο του κύριου Χατζηνικολάου. Ναι, από τον ένα αργό να πάμε στον άλλο. Αυτό κι αν είναι αργό. Ώσπου να πει του τίτλου, έχει τελειώσει ολόκληρο το δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε τώρα με το Alter Theater για να παρακολουθήσετε το σχόλιο για την παράσταση του σχολιαστή και σώμαν Γιώργο Τράγκα, που για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων θα είναι μαζί μας. Παρακαλώ το δημοσιογράφο και καλλιτέχνη στη σκηνή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νίκο μου, ευχαριστώ. Μπράβο, γίγαντα. Ευχαριστώ, Νίκο μου, ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με το οικονομικό μονόπρακτο, αλμουνάκια και στριγκάκια. Πάμε. Βγήκαν, Νίκο, κυρίες και κύριοι Εγγλές, οι Αγγλιδούλες με τα στιγκάκια και κατηγορούν την Ελλάδα. Τα βάζουμε την Ελλάδα, ότι κινδυνεύει με πτώχευση, ναι! Βγήκαν αυτοί, δεν μπορούσαν να πουλήσουν τα ομολογά τους και να πουν την Ελλάδα μαυροπρόβατο. Πια τα στριγκάκια, Λοντίνο Μακούς, go fuck! Εδώ στην Ελλάδα δεν φοράμε στριγκάκια. Άντε μην έρθει και κατουρίσω στον Τάμεση. Και ο κύριος Αλμούνια, το αλμουνάκι τι λέει, αλμουνάρα, που τα έχετε βάλει με την Ελλάδα, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, προβατίνες, παλιό στριγκάκια του κερατά. Βγήκαν οι Times, αρχιλαμόγια του Τάμεση, του Σίτη και μας κατηγορούν. Είπαμε εδώ είμαστε λαμόγια, αλλά εκεί έχετε έδρες στην κλεψιά. Λούγκρες, λουκριτίες, βοργίες, ζούξουρε, κάποια στιγμή θα έχει το ξύρμα το σκλάβο, ρε. Επειδή μας βίζουν τα στριγκάκια, θα το βάλουμε κάτω. Ναι. Είμαστε λαμόγια, αλλά μην μας το παριζάνετε, άγγελοι του Τσάλιξ, αδέρφια της Lehman Brothers. Καλά σας λέει η θεία μου Ελισάβετ Βόδια, το London School of Economics. Φάλες του Λονδίνου, που είστε μια τρυπανά. Δύο τόνους βαζελίνη θέλετε, αλμουνάκι φαλακρό από χαλάου. Έκανε στη βαλάκρα από χαλάουα. Έρχομαι να κατουρίσω στον Τάμεση. Στον Τάμεση να κατουρίσω. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ. Έχει δίκιο ο Άρης λοιπόν, Σπυριωτόπουλος. Θα πάρει το Πολυτεχνείο, θα το έχουμε μετατρέψει σε μουσείο, γιατί θα είμαστε όλοι το τάγκ. Και επειδή υπάρχει ο κίνδυνος αυτοί οι αλήτες, οι αλήτο, αλήτο, άναρχο, αλήτες, να μην σε αυτό το Πολυτεχνείο το μουσείο, προτείνω να το γκρεμίσουμε, να το κάνουμε οικόπεδο και να βάλουμε μέσα στο οικόπεδο το τάγκ. Αν αυτοί οι αλήτες, οι αναρχοί δεν σεβαστούν ούτε το τάγκ, τι να πω πια και εσύ. Πώς κρίνετε την παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη στην Πολιτική Επιτροπή για το Διάλογο στην Παιδεία? Η παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη είναι εξαιρετική. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν έχει αφήσει κανένα άλλο να μιλήσει. Ας είχε έτσι, αντί για διάλογο για την παιδεία, θα έχουμε το μονόλογο του Άδωνη για την παιδεία. Ποιες είναι οι θέσεις του κυρίου Γεωργιάδη για την παιδεία? Έχει πολύ ενδιαφέρουσες θέσεις ο Άδωνης. Προσπαθεί να πείσει υπόλοιπους να βάλουν τα βιβλία που πουλάει αυτό στα σχολεία. Το πώς η ελληνική γλώσσα γκάστρωσε στο παγκόσμιο λόγο, το ομοφιλοφιλία και λεσβιακά στην αρχαία Ελλάδα, το ιερή τέχνη της αστρολογίας και τα μέντουμ της αρχαιότητας. Είναι πολύ ωραία βιβλία. Θα βάλετε τα βιβλία που πουλάει ο Άδωνης Γεωργιάδης στα σχολεία? Όχι, κύριε Βαλάση, δεν θα τα βάλουμε. Η παρουσία του κυρίου Γεωργιάδη στην Επιτροπή για την Παιδεία είναι πολύ χρήσιμη. Όμως, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες, όταν βλέπουν τον κύριο Γεωργιάδη να θέλει να αλλάξει την παιδεία, σκέφτονται πως τελικά ίσως η παιδεία μας να μην είναι και τόσο κακή όσο νόμιζαν. Σφυλιωτόπουλος, κυρίες και κύριοι. Παρέλαση νεολαία μπροστά του. Αυτός έπρεπε να παρελάσει με τα ναυτικά, το ναυτάκι του Αιγαίου που φορούσε σε αυτή τη φωτογράφηση. Κύριε Σουφλιά. Τι? Κύριε Σουφλιά. Τα πουλιά. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Κώστας Καραμανλής δήλωσε... Πασάς. Α, ναι. Δήλωσε πως είναι κουρασμένος, ναι, και σκέφτεται να παραιτηθεί αν χάσει τις εκλογές. Ο κύριος Καραμανλής είναι κουρασμένος. Και. Εσείς τι είστε? Α, πεινασμένος. Δεν σας ρώτησα αν πεινάτε. Α, γα***τε. Δεν σας ρώτησα αν πεινάτε. Ρωτάω τι θα κάνετε στην περίπτωση που ο Κώστας Καραμανλής παραιτηθεί. Κατουρηθεί. Παραιτηθεί. Α, σας απάντησα και γιατρέ, είμαι πεινασμένος. Αχα, πεινασμένος για εξουσία. Ε, συνουσία. Εξουσία. Συνουσία. Εξουσία. Ε, όπως το δει κανείς. Η κυρία Μπακογιάννη είναι πεινασμένη κι αυτή. Ε, τώρα δεν βλέπω στάση από την πείνα. Αν την αφήσει ελεύθερη, μπορεί να φάει δύο καραμαλιέδες στην κασιά της. Ωραία, κύριε Σουφλιά, θα σας ρωτήσω ευθέως. 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 Ναι. Ποιος είναι δεν ο πιθανό... ακούω, για περάσει στο παράθυρό μου. Στο παράθυρό μου λέτε να μου πει, δεν ακούω. Ποιος είναι ο πιθανότερος διάδοχος του Κώστα Καραμαλή?
εσείς ή η κυρία Μπακογιάννη. Απαντήστε μου τώρα. Έγαμο, δεν άκουσα καλά την ερώτηση. Πάλι δεν ακούει. Έχει βέσμα, έχει βέσμα, έχει βέσμα. Εντάξει, θα σας θέσω το ερώτημα με διαφορετικό τρόπο. Κύριε Σουφλιά, πώς θα περιγράφατε τον ιδανικό αντικαταστάτη? Προστάτη. Αντικαταστάτη του Κώστα Καραμαλή στην Πρωθυπουργία. Απαντήστε παρακαλώ. Κυρία Τρέμη, η χώρα χρειάζεται ένα πρωθυπουργό που έχει κλειστά τα αυτιά του. Ένα πρωθυπουργό που να μην ακούει κανένα. Συγγνώμη. Τι εννοείται να μην ακούει κανέναν? Δεν άκουσα τι είπατε, αλλάτε να μου πείτε. Μάλιστα. Το έπιασα το υπονοούμενο. Ναι. Κύριε Σουφλιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχωρήσατε. Καληνύχτα σας. Κατουρίσατε πού? Καληνύχτα σας. Ναι, καληνύχτα. Παρ' όλα αυτά, κάτω στις εκλογές, για πες μου τι θα κάνω. Πρέπει να βρεις μια δουλειά. Έχω βαρεθεί να κάθομαι. Μην ανησυχείς, Κώστα μου. Θα σε πάρω στο δελτίο. Τώρα που θα βγει ο Τράγκας στη σύνταξη, θα διάσει ένα παράθυρο. Μόνο πρόσεξε, μην παχύνεις κι άλλο, γιατί δεν θα χωράς το παράθυρο. Θα αναγκαστώ να σου δώσω δύο παράθυρα και δεν θα ξέρω μετά που θα βάλω την κάτια τη μακρύ μετά. Εγώ δεν θέλω να λένε πως εκμεταλλεύτηκα τη φιλία μας για μια δουλειά. Θέλω μια δουλειά που θα την κερδίσω με το σπαθί μου. Ναι, Κώστα μου, αλλά υπάρχει μεγάλη ανεργία και εσύ δεν έχεις προϋπηρεσία. Ποιος θα σε πάρει ενειδίκευτο άνθρωπο? Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί δεν πας στον Μπαϊρακτάρη για ψήστης? Σου έχει μεγάλη υποχρέωση ο Μπαϊρακτάρης. Τόση διαφήμιση του έκανες, τόσα σουβλάκια και κεμπάπ έχεις. Ωραία ιδέα, Νίκο. Είσαι θησαυρός. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Μη μου δείχνετε συνέχεια τον κουρασμένο. Κουραδασμένος είναι. Έχουμε σοβαρότερα πράγματα να πούμε. Ο κλέψας του κλέψατος γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Είναι ανίκανοι και κατεργαραίοι. Γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Βρωμοκοπάει ο τόπος. Όζει ο τόπος από τους απάτες τους. Και σε επόμενες εκλογές, όμως πάλι, Καραμαλαίους και Παπανδρέους θα ψηφίσετε. Και Τσιπρέους με τα ζελέστα μαλλιά. Και ποια είναι η διαφορά σε αυτούς τους δύο, κυρίες και κύριοι, Καραμαλαίους και Παπανδρέους? Όσο διαφορά ανάμεσα στο 11880 και στο 11888. Ζώα, ζώα της ζούγκλας. Animals, animals. Να, κυρίες και κύριοι, δεν είναι κατάσταση αυτή με την εγκληματικότητα και τις διαρρήξεις. Προχθές η γειτονιά μου την ίδια στιγμή έκαναν αναρρίχει στις πολυκατοικίες καμιά εκατοσαριά διαρρήκτες. Προς τη μην νόμιζα ότι ήμουν στη Μαλακάσα εκεί στο Avenger και λέω Fly Fox θα κάνουν εκεί πέρα κάτι ακροβατικά εκεί στα δέντρα, σαν τα πιθήκια και τις μαϊμούδες. Αλλά και εκλέφτες ηλίθιοι. Ο άλλος έκλεψε 6 τηλεοράσεις. Εδώ μία έχουμε και θέλουμε να τις σπάσουμε. Τι να τις κάνει 6 τηλεοράσεις? Είστε animals όλοι. Και μου στέλνετε SMS και mail και μου ζητάτε τη συνέχεια. Τι είπαν Καραμαλίδες και Παπανδρέιδη? Δείτε το λοιπόν, βόδια. Δείτε το. Να ξεστραβωθείτε. Δείτε το. Διάλογο, αρχή διαλόγου. Ποιος υπουργός πήρε τζίνα από τον Κοστέτσο και δεν το φοράει και ντρέπεται? Α, δεν το άκουσα. Είδες, καλιά πήγε στον πρωινό καφέ. Τη Ζυγίλης. Σε φτύλες. Κομμενάρα. Πού να κάνω πρωινό καφέ με τον Ζαγαουρίτη. Τι είναι αδικία. Σε φτύλες. Δεν μιλούσε ο γαμπάς καθόλου. Σε τσίποτη. Πώς να ξεφύγεις από την άντα. Τώρα που θα πάω στη Γυλή μπορεί να γίνει κανένα πονηρό. Εσύ πώς θα πας? Άσε πολλές εφημερίες. Στη Γυλή θα πας. Θα πας να φέρεις πορτοφολάδες. Έχουμε. Άσε. Παίζει άλλο πονηρό. Μπάφος. Μίλες τέτοια ούτε για σύνδα. Να ρέει, να! Τίποτα έλεγα. Πας και πας να την ακούσεις. Α, να το σχολείο που γίναμε στο πειραματικό μαζί με το Καλαμάνι. Γιατί το λέγαμε πειραματικό? Γιατί από μικρό του πειραματιζόμουν να γίνω. Ποινικοποίηση αμέσως. Μάλιστα, κατάλαβα. Να ποινικοποιηθούν τα κουστούμια. Και εγώ και εγώ. Και αν δεις τι σε νέα θα λένε για αυτή τη συνομιλία μας. Και τι σε νοιάζει? Τίποτα, στα τέτοια μου. Δεν τρέπονται. Και εγώ στα δικά μου. Αλυταρέ. Οι Έλληνες μας ψηφίζετε. Πες το και ξαναπες το. Γεια σου. Τι γεια σου. Ορίστε, να το επίπεδο τους. Να, να κυρίες και κύριοι. Να. Τα ακούσατε τι πραγματικά είπαν τα βόδια. Οι ξετσίποτοι. Ή να μου χαθούνε. Ντροπή και όνειδος και έσχος, κυρίες και κύριοι. Και βόδια και κελάδες. Όλο δεν βγαίνουμε, μου λέτε. Και υπάρχει κρίση. Να μείνετε εκεί μέσα αφού δεν βγαίνετε. Δεν θα σας λυπηθώ. Γιατί μόλις σας μπήκατε στο τούνελ και δεν βλέπετε φως. Και αν δείτε φως στο τούνελ, θα είναι είτε το τρένο που έρχεται από την άλλη πλευρά ή το Καραμαλής για να σας πατήσει. Το βλέπω πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία με την εγκληματικότητα. Οι μισοί θα αρπάζουν και οι άλλοι μισοί θα κλέβουν. Ούτως ώστε να μην μπερδεύονται και μεταξύ τους. Τώρα το μόνο που κάνετε είναι να σβήνετε το φως μια ώρα. Το ρέμα στους Καραμαλαίους και τις Παπανδρέους πότε θα το κόψετε, ε? Και απαντάει ο Βασίλης Λεβέντης. Ποτέ, never, νιέρ, αχτου βουχτουμ που λένε και οι Γερμανοί. Ντροπή και έσχος και όνειδος μοσχάρια. Βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Μέχρι και Μεγαλέξανδρο αποκάλεσε τον Ομπάμια ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος. Ντροπή, ντροπή και για τον Αρχιεπίσκοπο τον Δημήτριο και για τον Ομπάμα και για τον Μεγαλέξανδρο. Ντροπή, κυρίες και κύριοι. Thanks. It's a great honor for me that an Arkansas Demetrius compared me to Alexander Great. I know that for you Greeks,
Alexander Great is the greatest Greek of all times. A circumcision is that the Colocotronis that had a big ass. Fortunately, Archbishop Demetrius did not compare me with Colocotronis because Colocotronis was wearing fustanella and I don't like fustanella. Fustanella would have me long legs. While the mascot that Alexander was wearing soles of my wonderful legs. It's the old days, you Greeks were wearing mascots, but later you became Christians and you wore ourselves, so you were well for Sonella. Then you wore Jesus. Fortunately, you are frauders because you are completely ridiculous with a fustanella. Πώς να τους φτιάξει τους παίκτες ο Ρεχάγκερ, να τους πει για τον Μεγάλο Αλέξανδρε. Τι να τους πει στις ομιλίες για να παίξουν ηρωικά σαν τον Αθανάσιο Διάκο, σαν τον Νότι Σφακιανάκη, να τους πει για τον Φρόιντ, τον Γουτεμβέργιο και τον Χίτλερ. Εντάξει τώρα, μην υπερβάλλουμε. Έλα την υπερβάλλουμε τώρα, ρε εσύ. Έλα να το βάλουμε, γιατί να μην το βάλουμε στον 92, κυρία Χριστέα. Αλλά κόβει σαν τον Μπέκετ Μπάουερ μπροστά στον Γκέκα. Τι να λέμε τώρα, ρε. Να τελειώνουμε με την εθνική. Τι να τελειώνουμε, έλα ρε βράχνο κοκορίδι να πούμε. Κανένα παίκτη δεν σα άρεσε, κανένα. Πώς δεν μου άρεσε και πάντα μου άρεσε αυτός ο Καραγκούνης. Θα το δηλώνω πάντα ρε Κεσάρη, έτσι. Θα το δηλώνω πάντα. Θέλω να το δω στα κόκκινα αυτό τον παίκτη. Λοιπόν, να τον έβαζα μέσα εγώ στο 12 των Ερυθρόλευκων. Με Μουράτη, Κοτρίδη, Μπέμπι, Ρωσίδη, Ψύχο, Ψυχάρα και όχι τι πάρα θα πρέπει να το λένε. Τα πάντα όλα θα πούμε εδώ πέρα. Ο άνθρωπος είναι υπερτούμπιος, είναι υπερβούτιος, υπερχόρτιος. Τι να λέμε τώρα τον Καραγκούνη. Με το Ισραήλ μόνο σε και με του Σταυρόχριστου. Πάτσε με το σώμα του όλο το χορτάρι για το γέμισε φοβερό. Τι να λέμε ρε. Το είπαν και οι κάρτες με τα στατιστικά στο τέλος. Ακούς λόγα για τα κάνει. Mm-hmm. Σε άλλου γράφου στο τέλος τα χιλιόμετρα που παίζουν στον Καραγκούνη πώς είναι όρθιος. Φοβερά στατιστικά. Το λέει και ο Σπυρόπουλος με τον Σωτηρακόπουλο. Όρθιος 32 λεπτά, ξαπλωτός 59 λεπτά. Τι να λέμε, ένα είναι. Πρόεδρε, πάρτον στο λιμάνι να πέσουν τα τσιμέντα να πέφτει ο Γιώργο Ρόζε. Δεν σας τα λέω καλά. Δεν σας εξηγώ καλά, ρε Κεσαροπολιχονίδη, Βραχνοκοκορίδη, Βραχνέα FM. Τι διάλειμμα μου κάνει, τι είναι αυτό, ρε. Τι διάλειμμα. Break. Διάλειμμα, κοπελιά. Ε? Διάλειμμα. Αφού το λέει και το Γιανταγάνη, διάλειμμα. Έχουμε πολλά τηλεφωνήματα και email από τηλεθεατές που μας ρωτάνε για τις δηλώσεις του Τζιοβάνι Γιαμπάγεβιτς. Έλα, 14 ρωτήσατε τη μαγεία του σειρά. Μα Αρκάδια Αγγελική, πού με φαίνεις κάθε φορά. Περσία, ζέστα να μάξει να φεύγουμε. Μα, είμαι υποχρεωμένος να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Είσαι ο Τζιοβάνι δήλωσε στη Βραζιλία ακριβώς τα εξής. Αποχώρησα επειδή δεν άρεσε τον προπονητή που είχαμε τότε, τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Εξαιτίας του έφυγα. Η τελευταία μου χρονιά στην ομάδα ήταν άσχημη γιατί έκανε ό,τι μπορούσε για να με ενοχλήσει. Ο πρόεδρος μου είχε πει πως θα έφευγε, αλλά εγώ δεν ήθελα να μείνω. Δεν αποδεκόταν κάποια πράγματα που έκανε. Ωραία, τα είπες και εσύ. Ναι. Άμα ξαναδείς Μπάγκεβιτς, γράψε μου. Σιγά μην απαντήσει Μπάγκεβιτς για τον Βάνι. Δεν το γνωρίζω τον κύριο. Δεν το γνωρίζω, επαναλαμβάνω τον κύριο. Που είχε απέτηση, αφωνάζει γήπεδο, Τζοβάνι, Τζοβάνι και όχι Ντούσαν, Ντούσαν. Λοιπόν, φεύγω. Και αυτό το βίντεο που είχατε προηγούμενη εβδομάδα για Μπάγκεβιτς, για κανονικό του Μπάγκεβιτς και το Πε Μπάγκεβιτς, κατόλου δεν μου άρεσε. Ήταν μαλακία σκέτη. Περσία, έτοιμο! Έλα, φεύγουμε. Πάμε στον επόμενο, ναι. Γεια σου, Γιωργάκη. Να σου πιάσω το βυζέκι. Έλα, ρε Γιώργο, πες μου. Καταλαβαίνω. Θες να σου πω για τον αγώνα με το Ισραήλ, ε. Τι άλλο, κρέμουμε από τα χίλια σου. Κρέμουμε από τα χίλια σου, σωστό, αλλά. Γιατί βρε σου λάθες να σου πω εγώ τι είδα. Εσύ έχεις σβηστά τα φώτα. Α, εγώ τα έχω μόνοι μας σβηστά τα φώτα. Πού να βρούμε ρε Γιώργο λεφτά να πληρώσουμε το λογαριασμό. Και τι κάνει η σουλά με σβηστά τα φώτα όλη νυχτά. Πλακωτώ με το φίλο σου. Δεν έχω φίλο. Τόσο καιρό τη γανίτα, τίποτα, παπάλα. Πολύ, πολύ, είμαι άτυχη. Η διπλανή που δεν είχε και αυτή φίλο ήταν τυχερή. Τα έφτιαξε με το διαρρήκτη που μπούκαλε ένα βράδυ στο σπίτι της. Και εσύ τι κάνεις μόνη ρε σουλά. Περιμένω να μου χτυπήσει ή μάλλον να μου διαρρήξει την πόρτα ο έρωτας. Αλλά και εδώ κάντε μια ρε πούστη μου. Δηλαδή σουλά. Ρε Γιώργο, είναι απίστευτο, έτσι. Σε όλο το τετράγωνο έχουν κλέψει τα σπίτια 4 και 5 φορές και σε μένα καμία να κάνουμε δηλαδή μια γνωριμία. Καλά ρε σουλά. Από τη διάρρηξη θα βρίσκομαι. Ναι. Κυκλοφορούν κάτι μανούλια, τα βλέπω εγώ στα διπλανά διαμερίσματα, αλλά δεν τα βλέπει η αστυνομία. Έλα, πες μου, εντάξει, πες μου τώρα για τον αγώνα σου, έντ. Τι αγώνα σου πω, ρε σουλάκι, με συγκίνησε. Μαγκές, μοναξιά, αποξένωση, βλέπετε τι γίνεται. Σουλάκι, θες να γίνω διαρρήκτης καρδιά σου. Δεν τα γαμίσω, ρε Γιωργάκη. Μα γιατί, ρε σουλά, έβαλα και καινούρια ούλα. Έκλεισε. Ο επόμενος. Πήγες και στη Γερμανία, έτσι δεν είναι? Όλα τα ξέρεις. Εντάξει, πήγα στο Βερολίνο και τραγούδισα σε μια έκθεση τουρισμού για να προωθήσω το ελληνικό τουρισμό. Εστάρα με τραγούδισα στο περίπτωτο του ΙΟΤ.
Σου άρεσε? Ήταν ωραίο περίπτωρο, αλλά δεν έχει εφημερίδες και περιοδικά. Τώρα που το σκέφτομαι, ούτε σοκολάτες είχε, αισθάνομαι. Οι Γερμανοί πώς σε υποδέχτηκαν? Δεν είχε Γερμανούς, όλοι οι Έλληνες ήταν, αισθάνομαι. Ήταν και ο υπουργός τουριστικής ανάπτυξης, ο κ. Μαργόπουλος. Μόλις τον είδα, του είπα το This is a night! Πιστεύεις πως η εμφάνισή σου στο Βερολίνο θα βοηθήσει τον ελληνικό τουρισμό, αισθάνομαι? Θα έρθουν οι Γερμανοί το καλοκαίρι, αισθάνομαι? Για τους Γερμανούς δεν ξέρω, αισθάνομαι. Οι Έλληνες θα έρθουν σίγουρα, αισθάνομαι. Κάθε χρόνο έρχονται και πηγαίνουν στα χωριά τους, αισθάνομαι. Wow, Greeks! You are now the superpower of the awesome time. Now, guys, this is more color by Kevin Jennings of power and glory. That's why you vote as the greatest Greek of all times, Alexander Great, and not the philosopher or scientist. You're going to become God again. My fellow Greeks, you can't go for me. Now that I will civilize the world plan, I will civilize you too. I don't know if you have realized that now you are liberal bias. Always the weak ones were the barbarians and the strong ones were the civilized. I'm coming to set you free and civilize you. This is Obama, Alexander Obama, the Great German. Obama, Kazakuku, Africa. Κυρίες και κύριοι, πάντα σε ζωντανή σύνδεση με το Alter Theater για να παρακολουθήσετε το σχόλιο και το show του Γιώργου Τράγκα. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα με ένα άλλο είδος show, το stand-up comedy. Κυρίες και κύριοι, ένα αλμανάκ της επικαιρότητας. Για μια κατσαρόλα διανύ, για μια ντομάτα γεμιστή νύχτα, χτες. Πάω στον κάδο των σκουπιδιών, παίρνω μία-μία τσακούλες, αδειάζω και ψάχνω τα αποφάγια, κύριε Χατζη Νικολάου. Θα διακόψω λίγο προσωρινά την παράστασή σας, κύριε Τράγκα. Εσείς ψάχνετε τα αποφάγια? Εγώ, κύριε Χατζη Νικολάου, δεν έχετε ακούσει που λένε η κρίση αγγίζει όλους? Κάνω προβολή για να το ζήσω. Αν δεν το ζήσω, πώς θα το περιγράψω? Υπάρχει τρομερή πείνα, κύριε Χατζη Νικολάου. Πεινάω, η κοιλιά μου γουργουρίζει. Έχω στο παγωμένο μπιφτέκι που βρίσκω τη λύση για αυτή τη βραδιά. Ψάχνω και για αναψυκτικά σε άλλες σακούλες. Ο λαός πεινάω. Το πρωί ντύνω με ζητιάνος. Με είδατε και με δε με αναγνωρίσατε, κύριε Χατζη Νικολάου. Μου δώσατε και μόνο 10 λεπτά. Τσιφούτι! Το μεσημέρι ντύνω με κλεφτρώνει και αρπάζω τσάντες. Το βράδυ γίνομαι διαρρήκτης και μπουκάλω στα σπίτια. Δεν κάνεις έκθεση το βράδυ, Δεν ξέρω πώς τα έκανα Πάσχα. Οι γειτονές μου έσφαξαν τον παππού της οικογένειας και τον έχουν βάλει ο ημέ και συντεύει. Και να τον σουβλήσουν την Κυριακή του Πάσχα. Ο λαός πεινάω. Και έρχεται το τελικό χτύπημα. Έρχεται η εξομοίωση των συντάξεων, ο γυναικό με τους άντρες. Ήταν το πιο δυνατό χτύπημα που δέχτηκα, κύριε Χατζη Νικολάου. Θα διακόψω και πάλι προσωρινά την παράστασή σας, κύριε Τράγκα. Αυτό αφορά τις γυναίκες. Ούτε προβολή μπορείτε να κάνετε για αυτό το θέμα. Α, δεν το ζήσω, πώς θα το περιγράψω, κύριε Χατζη Νικολάου. Εκεί που ήταν να βγω στη σύνταξη, πρέπει να δουλέψω 15 χρόνια ακόμα. Εγώ, μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, 15 χρόνια η καψερή. Αυτή την κοινωνία. Δεν έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, μου λέτε? Ως άντρας ναι, ως γυναίκα όχι. Ως άντρας ναι, ως γυναίκα όχι. Όχι. Ζήτω 28 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τράγκα, για την παράστασή σας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Παίρνω την κατσαρόλα μου και το σουβιέ μου. Ευχαριστώ πολύ. Σε εμά, σε εμά, ο Ρεβουάλ, ράσου σου λέει, ράσου σου λέει. Ρεβουάλ, σε σαν Λελιζέ, σε μου αμπογκού. Avec plaisir, bis. Ανησυχώ πολύ, γιατρέ μου. Θα σας εξετάσουμε και μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν ξέρω από τότε που είπα αυτή τη μαλακία στον Χατζη Νικολάου ότι είμαι κουρασμένος. Πραγματικά αισθάνομαι κουρασμένος. Τι συμπτώματα νιώθετε και αισθάνεστε κουρασμένος? Αισθάνομαι ότι θέλω να κυβερνήσω. Αισθάνομαι ότι θέλω να δουλέψω. Αισθάνομαι ότι θέλω να οργώσω όλη την Ελλάδα. Αυτά είναι πολύ καλά. Σημαίνει ότι έχετε διάθεση, ότι δεν είστε κουρασμένος. Όχι, για μένα αυτά σημαίνουν ότι δεν είμαι καλά. Ότι είμαι κουρασμένος. Πού ακούστηκε ότι θέλω να δουλέψω? Είμαι πολύ κουρασμένος, σας λέω. Εδώ η πίεση δείχνει ότι είναι καλή. Δηλαδή πόσο είναι? 8 η μεγάλη, 14 η μικρή. Να θυμηθώ να σημειώσω τα νούμερα για τον Τζόκερ. Ανησυχώ, σας λέω. Είμαι κουρασμένος, σας λέω. Αφού νιώθω την επιθυμία να μείνω στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν χάσουμε τις εκλογές. Πολύ σοβαρό αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε τα σκοπόσεως. Ό,τι πουν οι γιατροί. Έλα. Εδώ. Εδώ, εδώ, ανεβείτε. Στράτα, στρατούλα, εδώ. Τεστ κοπρόσεως. Κοπόσεως, κοπόσεως. Λοιπόν,
κάτι βλέπουμε στο τέσκο πόσεως. Ναι, αρκετά ευρήματα. Δηλαδή, θα ζήσω, τι ευρήματα είναι αυτά, για πείτε μου. Οξία DVD-τιδα, έντονη PlayStation-τιδα, μπαρμπουνοπάθεια. Μπαρμπουνοπάθεια, τι τρώτε είναι, πάρα πολλά μπαρμπούνια στην ραφίνα που είστε. Επίσης, διοδγνώσκω και τενοντορίτιδα. Τενοντορίτιδα από τους ένοντες, αν, ναι. Όχι, από την τώρα. Άρα, είμαι κουρασμένος. Καλά τα έλεγα εγώ, λοιπόν. Πάω να φωνάξω τώρα να το πω. Ποιο να φωνάξω, τον Αδριανό. Ρε Αδριανέ, πού είσαι? Φώναξε τον Παπαχελά να δώσω και σε αυτόν ένα πρωτοσέλιδο. Κουράστηκα. Εδώ.